Σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά τον εντοπισμό ενός βρέφου σε φλεγόμενο διαμέρισμα στην πλατεία Αττικής στα ξημερώματα της Τετάρτης. Το μόλις 14 μηνών κοριτσάκι, το οποίο βρέθηκε μόνο του μέσα στις φλόγες, συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή του, καθώς εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα τατικής θεραπείας του παιδών Αγία Σοφία. Όπως κατήγγειλε μιλώντας στο Στάρ ο πρόεδρος του Χαμόγελου του παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, η μεγαλύτερη κόρη της 35χρονης, όταν ήταν 16 ετών, είχε καταγγείλει την ίδια της τη μάνα. Το Νοέμβριο του 2016 είχε εμφανιστεί μόνη της σε αστυνομικό τμήμα και είχε καταγγείλει την μητέρα της για αμέλεια και κακοποίηση. Οποιαδήποτε υπηρεσία πρόνοια έχει την επιληφθή της διαδικασίας αυτής, έπρεπε να καταλάβει ότι πρέπει να, τα μωρά καταρχάς να φύγουν από τη μητέρα και να πάνε σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Ο εισαγγελέας ανηλίκων απομάκρυνε τότε την 16χρονη και έδωσε την επιμέλεια στη γιαγιά. Πίσω όμως είχαν μείνει δύο ακόμη μικρά παιδιά, 3 και 4 ετών σήμερα. Η πρόνοια δεν έχει τη δυνατότητα, δεν έχει το χρόνο και δεν συνεχίζει να παρακολουθεί οικογένειες που είναι σε κρίση. 2-3 κοινωνική λειτουργία για κάποια εκατομμύρια κόσμου δεν προλαβαίνουν. Τελικά τα δύο ανήλικα αφέθηκαν στην τύχη τους και η 35χρονη έφερε στον κόσμο ένα ακόμη παιδί. Το μόλις 14 μηνών βρέφος που βρέθηκε μόνο του στις φλόγες και τώρα παλεύει για τη ζωή του.